Κύριε Βίση, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία αυτή. Ο λόγος εσάς. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου Κωνσταντίνου Καραμανλή, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Λασκαρίδη, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης των Τηλεκών Οικονομολόγων Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Ιντερκάργο, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάχων Εμπορικού Ναυτικού. Ερχόμαστε προς τη θάλασσα. Για 7η χρονιά ερχόμαστε προς τη θάλασσα. Χρησιμοποιώ τα λόγια του Δημήτρη Κοτάκη, του ιδρυτή και πρώτου εκδότη των ναυτικών χρονικών, ως ελάχιστο φόρο τιμής για όλους όσους υπηρέτησαν σε βάθος χρόνου τα ναυτιλιακά γράμματα και την ναυτιλιακή ενημέρωση. Φέτος, τα ναυτικά χρονικά διοργανώνουν και απονέμουν για μία ακόμα χρονιά, με την αιγίδα της ΕΝΟΕ και τη στήριξη του Ιδρύματος Λασκαρίδη, τα βραβεία της ναυτιλιακής αριστείας. Τα 7 βραβεία που θα απονεμηθούν σήμερα σε 7 διαφορετικές κατηγορίες δεν παραδίδονται στους καλύτερους ή στους πιο άξιους, αλλά σε αυτούς που αποτελούν πεφωτισμένα παραδείγματα στον χώρο που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους της έρευνας, της πληροφόρησης, με εκπροσώπους της πλειοκτησίας, της ναυτεργασίας. Τα μέλη λοιπόν της Κρητικής Επιτροπής προέρχονται από διαφορετικές ομάδες. Ομάδες με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικούς στόχους, διαφορετικά οράματα και ενίοτε διαφορετικές αντιλήψεις. Εντούτοις, παρά τη διαφορετικότητα όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Οι υποψηφιότητες και οι τελικές επιλογές που καταδίδονται αντανακλούν εδώ και 7 χρόνια για όλους εμάς την υπεγράφηση της υπέρβασης στον χώρο της δραστηριότητας. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση των Ιδρυτικών Οικονομολόγων Ελλάδος που στηρίζει την προσπάθειά μας εδώ και 7 χρόνια και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια Λασκαρίδη που αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τις προσπάθειές μας. Κύριε Λασκαρίδη, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ο πραγματικός μεκίνας των γραμμάτων και των τεχνών είναι αυτός που ανοίγει τις αγκαλιές του σε όλο το φάσμα της ναυτιλιακής ενημέρωσης και των ναυτιλιακών γραμμάτων και σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδρυτικών Οικονομολόγων Ελλάδος, ο κ. Μαρουτάκης, θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Χρειάζεται η διάρκεια στον χρόνο, χρειάζεται η κοινωνική προσφορά. Αυτό νομίζω ακριβώς τα ναυτικά χρονικά με τη δική μας μικρή ακαδημαϊκή στήριξη προσπαθούν να βοηθήσουν. Άρα λοιπόν, αγαπητέ φίλε Ηλία, αγαπητοί καλεσμένοι, καλώς ήρθατε από τη μεριά της ΕΝΟΕ σε αυτή την 7η βράβευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καλέσω στο Δήμο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μέλος της Κρητικής Επιτροπής, τον καθηγητή κ. Θεοδωράκη. Γεια σας. Κύριε Μπίσκια, κύριε Μπίσκια, κύριε Λασκαρίδη, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Υπουργού του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος είχε προγραμματίσει σήμερα να είναι εδώ, όμως οι ανάγκες του κοινοβουλευτικού έργου τον οδήγησαν να είναι στο Κοινοβούλιο αυτή την ώρα και να απαντά σε επίκαιρη ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση, καθώς και τα συγχαρητήριά του προς τα ναυτικά χρονικά και την ΕΝΟΕ για μια κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια και που έχει εξελιχθεί σε ένα επιτυχημένο θεσμό και ουσιαστικά σε μια γιορτή για την ελληνική ναυτιλία. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Το πρώτο βραβείο της σημερινής εκδήλωσης αφορά το βραβείο για την αγροτική συναυτική εκπαίδευση, τα ναυτικά χρονικά και η ΕΝΟΕ, συμπαραστάτες της μεγάλης προσπάθειας των νέων κρατσιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα, θα θεσπίσει αυτό το βραβείο και επιβραβεύει τους καλύτερους, τους άριστους που βοηθούν αυτή την προσπάθεια. Να δούμε το πρώτο βίντεο όπου μέλη της Κρητικής Επιτροπής μιλούν για τον συνεργονομικό. Είναι γνωστό ότι στην εποχή μας η μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη που υπάρχει στον ναυτιλιακό τομέα. Ένα άλλο όμως ισοδύναμο κομμάτι είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Όταν μιλάμε για ανθρώπινο παράγοντα, κυρίως μιλάμε για ναυτική εκπαίδευση.
Ναυτική εκπαίδευση ξεκινάει, όπως είναι γνωστό, από τα πολύ μικρά, κυρίως γυμνασιακά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι φάροι μέσα σε αυτό το σκοτεινό πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι φωτίζουν τους νέους για να ακολουθήσουν μια πορεία και μια καριέρα στην θάλασσα. Ένας από αυτούς τους φάρους είναι το Ναυτικό Λύκειο Καραμήλων. Η ναυτιλία συνδέεται με την ελληνικότητα και η ελληνικότητα συνδέεται με την αριστεία. Και εδώ ο θεσμός των ναυτικών λυκείων έρχεται και τα συνδέει. Σήμερα το Λιβάνιο Λύκειο Καραμήλων αποτελεί ένα τιμητικό παράδειγμα για όσους συστημούν. Ναυτικό Λύκειο Καραμήλων θα το απονείμουν οι νικητές του 2013, ο κ. Δημήτρης Πατρίπιος και ο καπετάνιο της Ελλάδας.
δεξιότητες οι οποίες προέκυψαν από αυτό και αποβιβάστηκε στο να μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο για προμήθεια ναυτιλιακού εξοπλισμού. MEXPO is an organization which not only seeks to promote technical know-how, Greek technical know-how internationally, but also seeks to promote the yards makers list. Η MEXPO, παρά το ότι έχει πολύ βραχυδιοβίωση προς το παρόν, έχει κάνει τόσο σημαντικά πράγματα. Θέλω να σταθώ σε ένα που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο όλων. Έχει κατορθώσει να βάλει ελληνικές εταιρείες στο maker list κορεάτικων ναυπηγείων και συνεχίζει με την Κίνα και την Ιαπωνία. Είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα να μπορέσουν να βγουν ελληνικές εταιρείες στο maker list ναυπηγείων της ΑΠΑ Ανατολής. Είναι σημαντικό για το σήμερα και για τα χρόνια που έρχονται, μιας και θα τους βοηθήσει όχι μόνο να δουν πώς λειτουργούν τα ξένα ναυπηγεία, αλλά και να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Το βραβείο για την ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα θα απονείμουν οι δύο προηγούμενοι νικητές των προηγούμενων χρόνων, ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, ο οποίος πάρεται από το βραβείο του 2011, και ο κ. Γιάννης Κοτζιάς, που πάρεται από το βραβείο του 2013. Καλησπέρα σας. HEMEXPO είναι Hellenic Marine Equipment Manufacturers and Exporters. Μία επιτέλους πετυχημένη προσπάθεια συγκλονισμού ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών ναυτιλίας, οι οποίες συντονίζονται και υπό άξια καθοδήγηση γίνεται πια γνωστή η HEMEXPO εκτός από το εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες πλειοκτήτες επενδύουν κάθε χρόνο αρκετά δισεκατομμύρια, όπως ξέρουμε, για παραγγελίες πλοίων στην ΑΠΟ Ανατολή, ιδίως Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα. Εάν ένα μικρό μέρος από τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών μπορούσε να ικανοποιηθεί από ελληνικές εταιρείες, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εξαγωγών, το οποίο φυσικά είναι καλό και για την πατρίδα μας και για όλους μας και σε θέμα θέσεων εργασίας. Αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία από επισκευές σε ελληνικά ναυπηγεία και από ελληνικά από Έλληνες κατασκευαστές. Γνωρίζω λοιπόν και μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα, γνωρίζοντας και τις επισκευές και τη δουλειά σε όλο τον κόσμο, ότι οι Έλληνες υπερτερούν κατά πάρα πολύ σε θέμα ποιότητας. Το οικονομικό κομμάτι είναι ίσως λίγο ακριβότερο φυσικά από τους γείτονές μας και από την ΑΠΑ Ανατολή, αλλά εάν ζυγίσεις ποιότητα, χρόνο και απόδοση, τότε εάν τα βάλεις όλα κάτω, συμφέρει η Ελλάδα. Είμαι πολύ ευτυχής που παραδίνω αυτό το βραβείο στην ακούραστη, θα την πω, κυρία Ελένη Πολυχρονοπούλου, εκπρόσωπο της HEMEXPO. Έχει κάνει πάρα πολλές αποστολές και ημερίδες σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν υπάρχει συνέδριο που να θυμάμαι τελευταία που να έχω παραβρεθεί που να μην είναι εκεί για να υποστηρίξει τη HEMEXPO. Και το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι όλοι εμείς, οι Έλληνες πλειοκτήτες και οι τεχνικοί διευθυντές σαν και εμένα, να υποστηρίξουμε τους Έλληνες κατασκευαστές όταν συζητάμε τα συμβόλαια των πλοίων μας για την ΑΠΑ Ανατολή. Εγώ θα μιλήσω από τη μεριά του Ναύλου Μεσίτη. Νομίζω ότι είναι η άλλη μεριά του εφημιστή, βεβαίως. Αξιόλογη προσπάθεια. Οι Έλληνες είμαστε πάντα δημιουργικά μυαλά. Έχουμε πάντα την πατέντα και το πώς να καταφέρουμε να παρακάμψουμε ορισμένες δυσκολίες που μας παρουσιάζονται. Σε αυτό λοιπόν το κατασκευαστικό το κομμάτι, οι Έλληνες κατασκευαστές, οι οποίοι
εκπροσωπεύουμε σαν ναυτιλία περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ότι θα μπορέσουμε έτσι να μπορέσουμε να πιάσουμε με το Greek Makers List και το υπόλοιπο 80%, αφού πρώτα και το 20% που είναι οι Έλληνες αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή των ελληνικών τεχνικών μυαλών. Γιατί δεν πρέπει οι ξένοι να το πιάσουν πρώτο, πρέπει εμείς να δώσουμε το πρώτο κίνητρο να βάλουμε Greek Makers ελληνικά τουλάχιστον πλοία και θα ακολουθήσουμε και ξένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Πάρα πολύ εξόριστη προσπάθεια. Συγχαρητήρια για την βράβευση. Των προσπαθειών μας. Είναι όμως και κίνητρο, πολύ ισχυρό κίνητρο, για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ακόμα ένταση τις προσπάθειές μας, για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ξέρετε, στοιχεμένες που πιστεύουμε πολύ στην ελληνική επιχειρηματικότητα, πιστεύουμε στις δυνατότητες που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το παράδειγμα είναι εδώ, είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Ο πατέρας μου λέει: οι Έλληνες εφοπλιστές είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ολυμπιονίκες. Είναι αλήθεια. Αυτούς ακολουθούμε, αυτούς στηρίζουμε, αυτή είναι το παράδειγμα μας. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν και εδώ σήμερα και ήθελα να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον καπιταπαναλιώτη τον Τζάκο και στον κύριο Σίμα Παλιού που πριν από 15 μήνες μας είπανε πάμε στην Κορέα, πάμε στην Κίνα να βάλουμε τα ελληνικά προϊόντα. Πάμε, συντονιστήκαμε, μαζευτήκαμε εταιρείες που είχαμε γνωριστεί στον ύφεστο, που είχαμε ανταλλάξει στο παρελθόν έτσι κάποιες σκέψεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και πήγαμε και πάμε καλά. Σαν έμορφες θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία Κωνσταμάρ για τη στήριξή τους από την αρχή μας μέχρι σήμερα. Και θα ήθελα να πω ότι ζήσαμε και μεγάλες στιγμές με το ελληνικό κράτος, όπως λέω στους συνεργάτες μου, με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι οποίοι είμαι πολύ συντονισμένες προσπάθειες, τελικά καταλήξαμε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε κάνει πολλά, με ίσως το πιο σημαντικό, το μεγάλο project που πήραμε οι Έλληνες κατασκευαστές στη Daewoo Mangalia, ένα project πάνω από 12 εκατομμύρια, το οποίο με την αρρωγή του αντιπρόεδρου του Ομίλου Τσάκος, του κ. Βασίλη Παπαγεωργίου και με την συνεχή του υποστήριξη και επιμονή και προσπάθεια καταφέραμε και μπήκαμε τελικά στο project και το πήραμε, τουλάχιστον 6 ελληνικές εταιρείες και ανοίξαμε τον δρόμο και για άλλες. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τη Martecma, με τον πρόεδρο της, τον κύριο Σταύρο Χατζηγεγόρη, ο οποίος έχει και εκείνος βοηθήσει πάρα πολύ και σαν Martecma και σαν Maran. Υπογράψαμε τα μνημόνια, συμμετείχαμε σε εκθέσεις, θα συμμετέχουμε σε όλες τις εκθέσεις από εδώ και πέρα ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ξεκινάμε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια για να μπορέσουμε να δώσουμε στους Έλληνες φοιτητές και την επιλογή και της παραναυτιλίας, όχι μόνο της ναυτιλίας, και της κατασκευής του εξοπλισμού. Έχουμε ξεκινήσει πολλά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και πιστοποίησης, πάνω από 25 προϊόντα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο pipeline. Και πολλά άλλα ακόμα. Έχουμε πάρει πολλά project και έχουμε σκοπό να πάρουμε κι άλλα. Αλλά το βραβείο αυτό, εκτός από το κίνητρο και την τιμή, μας δίνει και μια μεγάλη ευθύνη. Μας δίνει την ευθύνη να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σε αυτούς τους πολλούς καιρούς για την πατρίδα μας. Να συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα δυνατά, πιστοποιημένα, με τεχνολογία, με προστιθέμενη αξία. Να υποστηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες και να υποστηρίζουμε στην μεταξύ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να γίνει στρατηγική επικοινωνία.
Αν και ο ιδρυτής των ναυτικών, λοιπόν, ο Δημήτρης Κοτάκης, ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στην ναυτιλία το λάθος φίλος σας, δηλαδή το να ζείτε σε όλο λάθος. Πρώτα τώρα μιλάμε, ιδιαίτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια, για τις δυνατότητες της κρουαζιέρας, για τα ωφέλη που μπορεί η κρουαζιέρα να αφήσει στη χώρα, γενικότερα και ειδικότερα στον Πειραιά. Στον Πειραιά, μάλιστα, υπάρχει και μια μόνη μητρίνια ότι φεύγουν οι τουρίστες πακέτο στην Ακρόπολη και δεν μένει κάτι στο λιμάνι. Στο λιμάνι, στο οποίο με αιμονικό θα έλεγα τρόπο. Που έγινε το μότο, που έγινε το μήνυμα, στο οποίο πατήσανε και στο οποίο καταφέραν να τη μάθουν σχεδόν σε όλους τους καλεσμένους τους και όχι πελάτες τους. Πάνω στα καράβια τους. Η Celestial Cruises παίρνει το βραβείο για την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας, διότι πέτυχε κάτι μοναδικό στον χώρο της κρουαζιέρας και των εταιριών που την εξυπηρετούν στη Μεσόγειο και παγκόσμια. Πέτυχε την αμφίδρομη σχέση. Η Celestial Cruises και η στρατηγική επικοινωνίας είναι αμφίδρομη. Δημιούργησε σχέσεις και όχι μόνο σχέσεις, συσχέτιση με τους τοπικούς πληθυσμούς, με τους ανθρώπους των νησιών που επισκέπτεται, βάζοντας μέσα την γαστρονομία, τον πολιτισμό και την διαρκή παρουσία. Εκεί όπου έχουμε σε άλλες πόλεις διαδηλώσεις, στο Αιγαίο έχουμε υποδοχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό αξίζει να βραβευτεί. Εκεί να δώσει βήματα γραφής και καλή δουλειά που έκανε στην Στάμπακ για την ουσιαστική προσφορά του στη σημαντική πορεία και ανάπτυξη της Στάμπακ, εκπληκτική ανάπτυξη της Στάμπακ. Θεωρώ ότι το αξίζει δικαιωματικά ο τίτλος του Country Manager της χρονιάς. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμή που μου έκαναν να παρευρεθώ εδώ και ιδιαίτερα να δώσω και εγώ το βραβείο στον αγαπητό φίλο και παλιό συνεργάτη, τον Σπύρο Καπράλο. Είμαι σίγουρος ότι οι Σπύρο και οι διοργανωτές δεν γνώριζαν την προηγούμενη σχέση μας,
Για το κοινό εδώ να πω ότι υπηρετήσαμε μαζί 5 χρόνια, μέσα δύσκολα χρόνια, στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς του 2004-2009, όταν ο Σπύρος ήταν εξ οφίτσιο member της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς.